Καλώς τους! Γεια και χαρά σε όλους! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι που και σήμερα θα δημιουργήσουμε χωρίς να βάλουμε πουθενά καθόλου ζάχαρη. Σήμερα θα φτιάξουμε τσουρέκια, αφράτα, μυρωδάτα, πολύ νόστιμα και δεν θα βάλουμε καθόλου ζάχαρη μέσα. Παρ' όλα αυτά, η γεύση τους είναι θεϊκή, τα τρως όλες τις ώρες της ημέρας και είναι μια συνταγή πανεύκολη, αρκεί να προσέξεις μερικά σως και είμαι σίγουρη ότι θα τη φτιάχνεις συνέχεια στο σπίτι σου. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα τσουρέκια και να θυμηθούμε μερικά από τα μυστικά της επιτυχίας. Αρχικά σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε 200 γραμμάρια γάλα και 100 γραμμάρια βούτυρο. Θα ανάψουμε τη φωτιά στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Θέλουμε σε αυτό το σημείο το γάλα να ζεσταθεί, το βούτυρο να λιώσει, αλλά δεν θέλουμε τίποτα από αυτά να κάψει ή να φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού. Θα καταστρέψουμε με αυτόν τον τρόπο τα υλικά μας. Εδώ να σου θυμίσω ότι τα υλικά πρέπει να είναι όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Καθώς λοιπόν ζεσταίνεται το γάλα και λιώνει το βούτυρό μας, θα προσθέσουμε μέσα στο μείγμα αυτό και 120 γραμμάρια μέλι. Θα συνεχίσουμε μέχρι να λιώσουν όλα μας τα υλικά, χωρίς όμως να κάψουν. Παράλληλα, σε ένα γουδί θα ρίξω μερικά δάκρυα μαστίχας και θα το κοπανίσω μέχρι αυτά να γίνουν σκόνη. Εδώ να θυμάστε ότι η μαστίχα λιώνει και γίνεται σκόνη αν προσθέσουμε μέσα και λίγη κρυσταλλική ζάχαρη. Όμως εδώ η συνταγή είναι χωρίς ίχνο ζάχαρη, οπότε και τη βάλαμε σκέτη τη μαστίχα. Προσθέτω μέσα στο κατσαρολάκι ένα κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ ή κάρδαμο και ανακατεύω μέχρι να ενσωματωθούν τα αρωματικά μου μαζί με το γάλα και το λιωμένο βούτυρο. Αφού λιώσουν τα υλικά μου, κλείνω τη φωτιά και προσθέτω μέσα έναν κύβο φρέσκια μαγιά. Η φρέσκια μαγιά, ο κύβος αυτή δηλαδή που κυκλοφορεί στο εμπόριο, είναι 25 γραμμάρια. Για αυτήν εδώ τη συνταγή θα χρειαστώ μόνο 25 γραμμάρια μαγιά, φρέσκια μαγιά ή αλλιώς ένα φακελάκι ξηρή. Ανακατεύω με το σύρμα και λιώνω τη μαγιά με αυτόν τον τρόπο. Είναι ζεστό το γάλα, είναι ζεστό όλο μου το μείγμα, οπότε η μαγιά θα λιώσει πάρα πολύ εύκολα. Θυμίζω ότι η μαγιά όταν πέσει μέσα στο μείγμα, τα υλικά μου πρέπει να είναι απλώς ζεσταμένα και σε καμία περίπτωση καμένα. Στον κάδο του μίξερ βάζω 550 γραμμάρια αλεύρι δυνατό, αυτό που είναι για τα τσουρέκια, και το ξύσμα από ένα λεμόνι. Στο λάκκο που θα ανοίξω στη μέση θα προσθέσω το μείγμα από το κατσαρολάκι, το ζεσταμένο μείγμα δηλαδή με το γάλα και το βούτυρο, και δύο χτυπημένα αυγά. Θα βάλω στη μεσαία ταχύτητα του μίξερ στο γάτζο να χτυπηθούν τα υλικά μου για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εγώ τα χτύπησα 20 λεπτά. Στην αρχή το μείγμα θα είναι αρκετά υδαρές και μπορεί να σε τρομάξει, αλλά μην πέσεις στην παγίδα και ρίξεις έξτρα αλεύρι. Το αλεύρι είναι αυτό ακριβώς που σου είπα, 550 γραμμάρια. Μετά από 10 λεπτά θα αρχίσει να σχηματίζεται μια τεράστια τσίχλα δίπλα από το γάτζο. Εγώ πάνω στο 20 λεπτό είχα αυτό εδώ το αποτέλεσμα, είχα δημιουργήσει δηλαδή μια πολύ μαλακή και εύπλαστη ζύμη, η οποία όταν σήκωσα το γάτζο αυτή κρεμάστηκε. Είναι δηλαδή αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλουμε για τα τσουρέκια μας. Θα πάρω τη ζύμη μου με λαδωμένα χέρια και θα τη βάλω μέσα σε ένα λεκανάκι, την οποία θα αφήσω στην άκρη για περίπου 4 ώρες, μπορεί και 5, μέχρι να δω το ζυμάρι μου να τριπλασιαστεί σε όγκο. Θα καταλάβω ότι είναι έτοιμη η ζύμη όταν θα βυθίσω το δάχτυλό μου μέσα και θα μείνει μία τρύπα μέσα στο ζυμάρι. Θα χωρίσω τη ζύμη σε 3 ίσα μέρη, περίπου εγώ το κάνω, δεν τα ζυγίζω, και θα πλέξω 3 μακριά κορδόνια πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Ούτε εδώ χρειάζεται να βάλουμε αλεύρι. Λίγο λαδάκι στα χέρια μας αρκεί, αν και η ζύμη μας είναι τόσο εύπλαστη που δεν θα χρειαστεί ούτε λαδάκι να βάλουμε. Εγώ δηλαδή δεν έβαλα τίποτα. Έφτιαξα το τσουρέκι μου, το μετέφερα μέσα σε πάνω σε μία λαδόκολα, σε ένα ταψάκι με στρωμένη λαδόκολα και το άφησα στην άκρη για μία ώρα σκεπασμένο σε ζεστό μέρος. Μετά από μία ώρα είχα αυτό εδώ το αποτέλεσμα, ένα τσουρέκι το οποίο έχει διπλασιαστεί σχεδόν σε όγκο. Πριν το βάλουμε στο φούρνο, θα χτυπήσουμε τον κρόκο από ένα αυγό σε ένα μπολάκι μαζί με 2-3 κουταλίτσες νερό. Και με αυτό εδώ το μείγμα θα κάνουμε την επάλυψη στο τσουρέκι μας. Εδώ να σου πω ότι οι κινήσεις πρέπει πραγματικά να είναι πάρα πολύ ήρεμες, αργές και απαλές, γιατί υπάρχει κίνδυνος, έτσι όπως είναι βουσκωμένο το τσουρέκι μας, με μια απότομη κίνηση ή να το τρυπήσουμε ή να το σκίσουμε κάπου και τότε θα ξεφουσκώσει. Και πραγματικά μετά από τόσες ώρες που έχουμε κάνει υπομονή και τόσα υλικά που έχουμε χαλάσει, θα είναι κρίμα να μην φάμε στο τέλος τσουρέκι από μια αδέξια κίνηση που κάναμε κατά τη διάρκεια της επάλυψης. Να θυμάσαι πως τα τσουρέκια θέλουν υπομονή και αγάπη. Πραγματικά το λέω αυτό με την υπομονή και την αγάπη, γιατί μπορεί να ξεκινήσεις το πρωί τη διαδικασία και να έχει ολοκληρωθεί το απόγευμα ή το βράδυ συγκεκριμένη διαδικασία του τσουρέκιου μέχρι τελικά να το ψήσεις και να το κόψεις.
Πριν βάλω στο φούρνο, πασπαλίζω και με λίγο αμύγδαλο φιλέ. Εσύ μπορείς να βάλεις ή σουσάμι ή αμύγδαλο χοντροκοπανισμένο ή καρύδια ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά από μισή ώρα στο φούρνο, βγάζω το τσουρέκι μου. Το αφήνω να κρυώσει και κόβω για να δω το αποτέλεσμα. Τι έχω φτιάξει δηλαδή. Το τσουρέκι μου είναι κορδονάτο, είναι πάρα πολύ αφράτο και ιδιαίτερα μυρωδάτο. Παρόλο που δεν έχει ίχνος ζάχαρη, είναι πραγματικά πεντανόστιμο. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, συγχωρεί τα λάθη και μπορείς να τη φτιάχνεις συνέχεια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι Πάσχα για να φτιάξεις τσουρέκια. Αρκεί να θυμάσαι πως τα υλικά μας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Τα υλικά που θα βάλουμε στο κατσαρολάκι δεν πρέπει να βράσουν ούτε να κάτσουν, απλώς να ζεσταθούν και να έχεις αρκετό χρόνο και υπομονή στους χρόνους που χρειάζεται το τσουρέκι για να φουσκώσει. Από μένα καλή επιτυχία. Περιμένω στα σχόλια να δω αν το έφτιαξες και αν σου πέτυχε.